Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Κατηγορηματικός ότι το flyover δεν μπορεί να μετατεθεί χρονικά και ότι δεν θα μπουν διόδια, καθώς το έργο είναι διασφαλισμένο για 26 χρόνια, εμφανίστηκε μιλώντας στην Βεργίνα Τηλεόραση ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με πρώτο σταθμό της παρουσίας του στην πόλη, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Παρακολουθήστε στο ρεπορτάζ της Βεργίνα Τηλεόρασης την απάντησή του για το νομοσχέδιο που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την αρνητική θέση που πήρε η Εκκλησία της Ελλάδος. Παράνομα καύσιμα και βρώμικο χρήμα ρέουν στις αντλίες των πρατηρίων, τα οποία ελέγχει η Greek Mafia. Εκτιμάται ότι πρόκειται για το 1 δέκατο των βενζινάδικων της χώρας, ενώ η αστυνομία την ίδια ώρα συνεχίζει τις έρευνες για τα συμβόλαια θανάτου. Φόνο εκ προμελέτης δείχνει πιθανότατα η άγρια δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να συμπληρώνουν κρίσιμα και καθοριστικά κομμάτια στο πάζιλ των δραματικών γεγονότων, προκειμένου να βρουν απαντήσεις πίσω από τις αντιφάσεις του 50χρονου Κρεοπόλη, ο οποίος προφυλακίστηκε. Ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα, σημαντικό βήμα για την ισοτιμία των πολιτών χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Στην συνεδρίαση τέθηκαν επιτάπητος μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο αλλά και η ακρίβεια. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θέμα ισότητας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών με το επίμαχο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο του ομόφωνου όχι της Ιεράς Συνόδου σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Μιλώντας στους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι σέβεται τη διαφορετική θέση της Εκκλησίας, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν τριγμοί στις σχέσεις κυβέρνησης και Εκκλησίας. Τι νόημα έχει να αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας, χωρίς αυτό να διαχέεται τελικά σε όλους τους πολίτες, χωρίς να συνοδεύεται από ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς να μπορεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να ζουν ελεύθερα ως Ευρωπαίοι πολίτες στην πατρίδα μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα με το οποίο επιδιώκεται η ισοτιμία όλων των πολιτών, όπως την προσδιορίσα στην αρχή. Κυρίως όμως επιδιώκεται η προστασία των παιδιών των ομόφυλων γονέων που ήδη υπάρχουν. Και τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και σίγουρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ένα θέμα λοιπόν ισότητας δεν προσφέρεται, θα το ξαναπώ, για διχαστικές προκλήσεις και σίγουρα δεν προσφέρεται και για υπερβολικές μεγενθύνσεις. Και έτσι υποδέχομαι και τις θέσεις της Εκκλησίας, τις οποίες σέβομαι απόλυτα. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πολλές πρακτικές λύσεις σε ανάγκες του κλήρου που εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, εδώ θέλω να είμαι σαφής. Αναφερόμαστε σε επιλογές της πολιτείας, όχι σε θεολογικές πεπιθήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην τροπολογία της Υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως που θα καθιερώνει την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που διαφωνούν. Πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία διευκολύνει πρωτίστως τους εκτός επικρατείας Έλληνες να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς έξοδα, από όπου και αν κατοικούν. Πιστεύω ότι είναι και μια σημαντική ευκαιρία συνένεσης, στην οποία όμως για λόγους που πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζουν την πλάτη, καθώς φαίνεται καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση αρνείται συλλήβδιν ένα σχέδιο νόμου, με αφορμή μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε στην αρχή της σχετικής συζήτησης, η οποία βελτιώνει το νομοσχέδιο. Η συγκεκριμένη τροπολογία, αν απορριφθεί σήμερα, θα επανέλθει. Θα επανέλθει μετά τις ευρωεκλογές. Και μετά θα φανεί πραγματικά ποιος θέλει να δοθεί τελικά η δυνατότητα στους συμπολίτες μας που κατοικούν στο εξωτερικό να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο και ποιος βρίσκει δικαιολογίες. Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ξεχώρισε επίσης το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ριζική αναδιάρθρωση στα ειρηνοδικαία και στα πρωτοδικεία της χώρας, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και 100 χρόνια. Να πούμε ότι κράτος δικαίου δεν νοείται χωρίς τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και με τη γενναία αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη που θα εισηγηθεί σε λίγο ο αρμόδιος υπουργός,
με την ενοποίηση των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, ολοκληρώνουμε μια μεταρρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και 100 χρόνια. Δεν υστερούμε σε αριθμό δικαστών της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά εδώ η εκδίκαση των υποθέσεων απαιτεί τετραπλάσιο, πενταπλάσιο χρόνο. Συνεπώς, οι αλλαγές που εισηγείται το αρμόδιο Υπουργείο είναι κρίσιμες. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πάντως έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, αφού αρκετά ειρηνοδικεία θα κλείσουν και οι δικαστές τους θα ενταχθούν στον δυναμικό των πρωτοδικείων, ενώ σε νομούς που υπάρχουν δύο πρωτοδικεία θα μείνει μόλις ένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε στον Ταβός, αλλά και στα νέα μέτρα για τη στήριξη των νέων οικογενειών. Παρουσιάστηκαν επίσης το στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό και τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης στην Αθήνα και τη συνάδελφο Σοφία Γαλάνη, η οποία θα μας πει τα παρελειπόμενα του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βεβαίως και όσα ακολούθησαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεοδόρα, από την Αθήνα. Όπως είχαμε πει και χθες, το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο σαφώς είχε μέσα και το περιβόητο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά δεν μονοπόλησε το ενδιαφέρον μόνο αυτό, όπως είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και στον απόϊχο φυσικά του ομόφωνου όχι, του ξεκάθαρου όχι από την Ιερά Σύνοδο, η κυβέρνηση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, προχωράει κανονικά στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί και κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ σε διαβούλευση και ο στόχος είναι να έρθει να ψηφιστεί και 12 με 13 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αστιεύτηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο λέγοντας ότι θα ήταν ιδανικό, θα ήταν και ωραίος συμβολισμός να έρθει και επακριβώς στο Συμπείο Καμπής της ημέρας των ερωτευμένων. Όσον αφορά τώρα την στάση του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είχε συζητηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος είχε δηλώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του και σήμερα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα επάνω του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σου πω ότι έχει επιλέξει την στάση της αποχής, δεν θα καταψηφίσει, απλώς θα απέχει και μάλιστα ο ίδιος είχε και τετ-α-τετ συνομιλία με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τα συζήτησαν λοιπόν μεταξύ τους, τα συμφώνησαν. Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος για όλες τις κινήσεις και φυσικά να σου πω ότι δεν τίθεται και ζήτημα απομάκρυνσης του κυρίου Βορύδη και οποιοδήποτε ζήτημα όσον αφορά την θέση του, διότι θυμίζω ότι το δικαίωμα της αποχής το έχει δώσει ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή στους γαλάζιους βουλευτές όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτά για το νομοσχέδιο των ομόφυλων. Είδαμε ότι προχωράει κανονικά και το νομοσχέδιο, το περιβόητο επίσης, το οποίο έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις για την δικαιοσύνη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και φυσικά σήμερα ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, που και εκεί έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις η επίμαχη τροπολογία της κυρίας Κεραμέως, φυσικά, με τον κύριο Βορύδη νωρίτερα από το βήμα της Βουλής να καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ να εξηγήσουν γιατί έχουν πρόβλημα με την επιστολική, γιατί δεν έχουν πρόβλημα με την επιστολική ψήφο όσον αφορά τις ευρωεκλογές, αλλά έχουν πρόβλημα με το ίδιο ζήτημα στις εθνικές. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ζητά απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας προκειμένου να ψηφίσει το εν λόγω νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Και στην ίδια στάση και ο ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης διαφωνεί εν τέλει, αν και αρχικά είχε τοποθετηθεί υπέρ του νομοσχεδίου, εν τέλει ως φαίνεται θα υπάρξει καταψήφιση. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ σου για το θέμα, Σοφία Γαλάνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως ήδη αναφέραμε, στον προθάλαμο της εισαγωγής της επιστολικής ψήφου στην εκλογική διαδικασία βρίσκεται η χώρα μας. Ωστόσο, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν ανέβει περαιτέρω έπειτα από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να φέρει στη Βουλή τροπολογία για την επέκτασή της και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού. Με τη στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την διευκόλυνση των εντός της επικράτειας εκλογών και των απόδημων Ελλήνων ώστε να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αναδιπλώθηκαν στην Ολομέλεια και δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τις προωθούμενες διατάξεις, αν και κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ψήφισαν θετικά επί της αρχής. Η αιτία, η πρόσθετη τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η οποία δίνει το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στους απόδημους Έλληνες και στις εθνικές εκλογές. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάφερε να δυναμητήσει τη συζήτηση αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου. Αυτό βέβαια οφείλω να πω ότι δεν έγινε μόνο με την ευνηδιαστική τροπολογία για την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές,
που κυριολεκτικά πέταξε χθες στο τραπέζι η κυρία Κεραμέως, αλλά και με όλη τη διαδικασία που ακολούθησε στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και πριν την κατάθεσή του. Όλοι και όλες εδώ όμως οφείλουμε να προσέχουμε και να περιφρουρούμε την νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα στα θέματα του πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι η εκλογική διαδικασία. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του επέλεξαν να προσβάλλουν αυτή τη διαδικασία. Η αλαζονία σας, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, έτσι και σε αυτό, είναι πολύ κακό σύμβουλος. Μεταφράζεται τη συνένεση των κομμάτων ως λευκή επιταγή. Αντιμετωπίζεται τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου ως κομπάρσους των επιδιώξεών σας. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ενδέχεται να καταψηφίσει σήμερα το νόμο για την επιστολική ψήφου, εφόσον ο Υπουργός Εσωτερικών δεν αποσύρει την τροπολογία που εκπρόδεσμα παρουσίασε, επεκτείνοντας την εμβέλεια της ρύθμισης και στις βουλευτικές εκλογές, χωρίς να δώσει μάλιστα χρόνο στη διαδικασία διαβούλευσης με τα άλλα κόμματα, όπως αυτά υποστηρίζουν. Η Κεραμέως πάντως απάντησε σήμερα το πρωί στην έντονη κριτική περί ευνηδιασμού, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας. Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν να το φέρουμε για τις ευρωεκλογές που απαιτούσε απλή πλειοψηφία, ναι. Με 151 περνάει στις ευρωεκλογές, ναι, ενώ για τις εθνικές θέλει μια αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Mm-hmm. Τι κάναμε, ποιο είναι το έγκλημα που πήγαμε να κάνουμε δηλαδή. Πήγαμε και είπαμε, εδώ αναδεικνύεται μια ευκαιρία. Πάμε να δούμε την ουσία. Mm-hmm. Πάμε να δώσουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα. Αυτό που θα κάνουν για τις ευρωεκλογές να το κάνουν για τις εθνικές. Η έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά τις ευρωεκλογές απαιτεί απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την υπουργική τροπολογία που επεκτείνει την επιστολική ψήφο σε εθνικές εκλογές μόνο για τους εκλογείς του εξωτερικού. Η ρύθμιση απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών και με δεδομένη την αρνητική στάση όλης της αντιπολίτευσης αναμένεται η καταψήφισή της στην βραδινή ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το νομοσχέδιο που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την αρνητική θέση που πήρε η Εκκλησία της Ελλάδος. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε. Στον απόϊχο της χθεσινής Ιεράς Συνόδου και των αρνητικών αποφάσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου στη Θεσσαλονίκη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε ξεσηκώσει θύλα αντιδράσεων σχετικά με τη βάφτιση που τέλεσε ο ίδιος στην Ελλάδα σε ομόφυλο ζευγάρι πριν από περίπου ένα χρόνο, προκαλώντας αναστάτωση στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, η οποία, σε σχετική ανακοίνωσή της, υπήρχαν επιφυλάξεις για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος από τους κληρικούς. Η συζήτηση στην Ελλάδα είναι για τη βάπτιση των παιδιών, είναι για τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών. Επομένως, είναι άλλο θέμα. Εμείς είμαστε στην Αμερική. Εκεί έχουμε διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές καταστάσεις και έχουμε διαφορετική εκκλησιαστική αρχή. Με τους ομογενείς κληρικούς και λαϊκούς που ήμασταν ως προσκυνητές στο Άγιο Όρος, γίναμε δεκτοί επίσημα, πολύ εγκάρδια, κατά το αγιορητικό τυπικό, από 5 αγιορητικές μονές, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι η σχέση της ομογένειας του εξωτερικού, το Άγιο Όρος είναι πολύ στενή, πολύ εγκάρδια, και δεν υπάρχει λόγος να διαταραχθεί και ούτε διαταράχθηκε. Όχι βέβαια. Γάμο εκκλησιαστικό δεν μπορούμε να τελέσουμε. Αυτό είναι διδασκαλία της Εκκλησίας. Πρέπει να προχωρήσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου ετοιμάστηκαν 2 επιστολές, η μία προς τους πιστούς, η οποία θα αναγνωστεί σε όλους τους ναούς την ερχόμενη Κυριακή, και η άλλη θα σταλεί στους βουλευτές, όπου θα αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία είναι αντίθετη με την εξαγγελθήσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη, ξεκίνησαν οι συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, ενώ οι δυο τους ανταλλάξαν δώρα που είχαν ιδιαίτερους συμβολισμούς. Στη στενή του σχέση με τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά τη συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη, που ήταν και ο πρώτος σταθμός της σημερινής του παρουσίας. Αμέσως μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Κωνσταντινίδης και ο κ. Ελπιδοφόρος αντάλλαξαν δώρα. Και κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη συγκινούμαι, διότι εδώ πέρασα τα πρώτα μου παιδικά χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Εδώ τελείωσα τα σχολεία μέχρι και το πανεπιστήμιο. Μοιραζόμαστε την ίδια χαρά. Είναι ιδιαίτερη τιμή να υποδεχόμαστε στο διοικητήριο και στην Θεσσαλονίκη, στην Μακεδονία και στην Θράκη έναν ιεράρχη του οικουμενικού ελληνισμού, τον σεβασμιότατο Αμερικής, του οποίου το έργο και ο λόγος είναι πάντα ελπιδοφόρος.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Κύριο Ελπιδοφόρο στο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας. Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου που σας επισκέπτομαι στην έδρα σας για πρώτη φορά με την ιδιότητά σας αυτή. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν είμαστε άγνωστοι, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Στα χρόνια που ήμουν ηγούμενος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, πάντοτε ήσασταν στο πλευρό μας και σε οτιδήποτε θέμα αφορούσε τον ελληνισμό της Διασποράς και κυρίως σε θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν πάντοτε εκεί, έδινε το παρόν όπως αρμόζει σε έναν αξιόλογο νέο πολιτικό, πολιτικό της νέας γενιάς, αν μου επιτρέπετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η πανηγυρική σας επανεκλογή υπεγράμμισε την αξία σας και την αποτελεσματικότητά σας στον πολιτικό χώρο. Θα έλεγα είστε ένας φάρος της Ορθοδοξίας μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ο βασικότερος παράγων ενότητας των ομογενών μας, των ομόθρησκών μας στην Αμερική. Και θέλω να γνωρίζετε, σεβασμιότατε, ότι εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και εγώ προσωπικά, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα σας διότι παρακολουθούμε στενά το έργο που επιτελείτε, την σπουδαιότητα της προσωπικότητος αλλά και του χαρακτήρα της αποστολής που έχετε. Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, ο κύριος Τζιτζικώστας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο μια έκδοση με τέμπλα των Ιερών Ναών στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έλαβε από αυτόν μια εικόνα του Χριστού ως σπορέα και μια έκδοση για τα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Περνάμε σε μια είδηση που αφορά τους Θεσσαλονικείς, καθώς οι επιπτώσεις των εργασιών του flyover προκαλούν πονοκέφαλο στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι ανησυχούν για ενδεχόμενη παράταση του έργου. Με δηλώσεις τους στη Βεργίνα Τηλεόραση, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι το flyover δεν μπορεί να μετατεθεί χρονικά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που έχουν προκληθεί στη Θεσσαλονίκη μετά την έναρξη των εργασιών του flyover βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τη συμμετοχή τριών υπουργών και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Οι επιπτώσεις των εργασιών στο κυκλοφοριακό προκαλούν πονοκέφαλο στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ανησυχούν για ενδεχόμενη παράταση. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση και στον δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο, ξεκαθάρισε ότι το flyover δεν θα μετατεθεί χρονικά. Υπουργέ μου, μιλάμε για το δεύτερο μεγάλο έργο της πόλης μας μετά το μετρό που είναι το flyover. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι, είναι το flyover. Στην πράξη ήταν σε 4 χρόνια, 5. Όχι, σε 3,5. Τεχνικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το έργο. Υπάρχει όμως και μια ασφάλεια ακόμα. Ποια ασφάλεια? Η ασφάλεια είναι ότι οι τράπεζες που τους δανείζουν παρακολουθούν το έργο και δεν επιτρέπουν αυτό να διολυστεί στον χρόνο. Θέλουν να τελειώσει, γιατί θέλουν να τελειώσει, για να είναι σίγουροι ότι θα πληρωθούν τα δάνεια. Με τον Δήμαρχο κάναμε μια μακρά κουβέντα. Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο Άκης Σκέτσος. Ναι. Κάναμε μια μακρά κουβέντα η οποία και ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης από Θεσσαλονίκη και ο Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Μιχάλης Ομπεκίρης, εξήγησα στον κύριο Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μεταθέσουμε χρονικά το έργο σε αυτή τη όχι σε αυτή τη φάση, σε καμία φάση. Ο κύριος Ταχιάος τόνισε επίσης ότι στο flyover δεν θα μπουν διόδια, καθώς όπως σημείωσε, το έργο είναι διασφαλισμένο για 26 χρόνια. Σχετικά με το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, αποκάλυψε ότι η επένδυση αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα η επέκταση στα δυτικά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα εστιάσουμε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς οι ίδιοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να τις εντείνουν υπό τη σκιά των προβλημάτων στον κλάδο τους. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού Σερών, τον κύριο Στέργιο Λίτο. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Λίτο, θα ήθελα αρχικά να μας πείτε σε τι φάση βρίσκεστε. Σήμερα ξεκίνησαν να βγαίνουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Παρασκευή είπαμε στην Ομαργία των Σερών και από εκεί, αν οι αγρότες αποφασίσουν, θα οδηγηθούμε στα σύνορα στο Τελωνείο του Προβοχώνα. Αυτό είναι μια δική σας πρόταση? Είναι μια πρόταση πολλών αγροτών και θα φανεί στην πορεία.
την Παρασκευή θα δείξουν όλα. Επομένως, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και να αποκλειστεί το τελωνείο του Προμαχώνα. Κύριε Λίτο, πάμε να εστιάσουμε τώρα λίγο και στα αιτήματά σας. Θα ήθελα να μου πείτε... Το να ανέβουμε στο τελωνείο του Προμαχώνα δεν σημαίνει απαραίτητα αποκλεισμός. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα σας πω γιατί. Γιατί αρκετές φωνές υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να διεκδικείτε όλα όσα έχει ανάγκη ο κλάδος σας, αλλά η ίδια η κοινωνία στο παρελθόν, το γνωρίζετε, έχει σταθεί απέναντί σας λόγω της ταλαιπωρίας όσον αφορά τις μετακινήσεις. Υποθέτω το λαμβάνετε υπόψη αυτό. Φυσικά. Εμείς όλες τις φορές κλείναμε στο τελωνείο του Προμαχώνα. Ποτέ δεν κλείσαμε κανένα αυτοκίνητο, ποτέ κανένα λεωφορείο, έτσι ώστε να μην πλήξουμε κανένα συμπολίτη μας. Κλείναμε μόνο τα φορτηγά, γιατί θέλαμε να πιέσουμε. Και επομένως αυτή είναι η στάση την οποία θα διατηρήσετε και τώρα, όπως το αντιλαμβάνομαι. Θα ήθελα να μου πείτε και για τα αιτήματά σας. Ποια είναι αυτά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή τη στιγμή στον κλάδο σας και βεβαίως αν έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον αρμόδιο, με κάποιον από το Υπουργείο, με τους συνεργάτες του Υπουργού, αν έχετε λάβει απαντήσεις, πώς έχουν τα πράγματα. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργία, τον κύριο Ευγενάκη και με τους δύο υφυπουργούς. Έγινε μία συζήτηση. Σε κάποια θέματα δίνεται λύση. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το κόστος παραγωγής, είναι το πετρέλαιο και είναι ο ΠΚΠ, αυτό το χάος. Λείπουν πολλά εκατομμύρια ευρώ των αγροτών, δηλαδή εκεί που παίρναμε τις επιδοτήσεις που ξέρει όλος ο κόσμος, που ξέρετε και εσείς, ξαφνικά μας τα έκαναν επιδόματα. Να σας δώσω να καταλάβετε, ένας αγρότης που έπαιρνε 15.000 ευρώ επιδοτήσεις και πλήρωνε τα νίκια των χωραφιών, σήμερα πήρε το 60% μειωμένο, δηλαδή από τα 15 πήρε 6,5 χιλιάρικα. Τα έξοδα δυσβάστηκαν. Αυτά. Να μας πούν πού είναι αυτά τα λεφτά και αν αυτά είναι τελικά. Πού είναι, λέει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λείπουν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μια απάντηση να δώσουμε. Πού είναι τα χρήματα. Επομένως, αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι σας οδηγούν σε κινητοποιήσεις, κύριε Λίτο. Τι είναι αυτό που σας είπε ο κύριος Αυγενάκης ότι ενδεχομένως μπορεί να λυθεί? Σίγουρα μας είπε ότι θα λυθεί στο ενεργειακό, το ρεύμα, το αγροτικό ρεύμα, γιατί σήμερα που μιλάμε το αγροτικό ρεύμα είναι πιο ακριβό από ένα διαμέρισμα στην πλατεία Αριστοτέλους, από το οικιακό ρεύμα και από το κολονάκι. Στο θέμα του πετρελαίου που καίει όλους τους αγρότες και όλη την Ελλάδα, γιατί οι τιμές είναι δυσβάσταχτες, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όλη η αναπτυγμένη Ευρώπη έχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Οι συνάδελφοί μας, οι Έλληνες, οι αλλοιείς, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο αγροτικό. Ζητάμε να πάρουμε κι εμείς. Επομένως, ήταν θετικός, όπως το καταλαβαίνω, ο κύριος Αυγενάκης προς το αυτή την κατεύθυνση. Όχι, μάλιστα. Μόνο στο ρεύμα, δηλαδή, σας έδωσε κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το κόστος του ρεύματος. Βεβαίως, πολλοί συναδελφοί σας μιλούν και για πάρα πολύ ψηλές τιμές στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, σε όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε Λίτο. Και θα ήθελα να μου πείτε, στις αίρες πώς έχουν τα πράγματα, υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις? Θέλω να πω, συνάδελφοί σας παρατούν ενδεχομένως το επάγγελμα, είναι κάτι που δεν συμβαίνει? Πανελλαδικά και παρατούν το επάγγελμα και μπαίνουν καινούργιοι. Πανελλαδικά δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό ακαλλιέργητο. Μάλιστα. Διότι υπήρχαν φωνές... Γιατί εάν φύγω εγώ από το επάγγελμα θα το πάρει κάποιος άλλος στο χωράφι. Δεν μείνει τίποτα ακαλλιέργητο στην πράξη. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πλήττονται οι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν προφανώς τόσο διαθέσιμο εισόδημα, κύριε Λίτο. Έτσι δεν είναι? Να σας δώσω να καταλάβετε, πριν 10 χρόνια υπήρχαν χιλιάδες παραγωγοί των 200 στρεμάτων. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Είναι σημαντικά όσα αναφέρετε. Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο για την εκάστοτε κυβέρνηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι πανελλαδικά θα έχουμε κινητοποίησεις, κύριε Λίτο. Ένας αγροτικός σύλλογος μετά τον άλλον εκδίδουν ανακοινώσεις και καλέσματα. Εγώ θα απευθυνθώ προς όλους τους αγροτικούς συλλόγους να κάνουν κινητοποιήσεις και όχι φιέστες. Κινητοποίηση σημαίνει τρακτέρ στο δρόμο για μέρες. Το να κάνουμε κάτι για μία, δύο, τρεις ώρες είναι φιέστες και δεν έχουμε ποτέ κέρδος. Επομένως θα τραβήξει καιρό, λέτε, εάν δεν υπάρξει κάποια άμεση ανταπόκριση από πλευράς του Υπουργείου και της Πολιτείας.
όλα θα τα δείξει η δύναμη των αγροτών. Αν βγει η δύναμη των αγροτών και οι αγρότες έχουν τη διάθεση να κάνουμε κινητοποιήσεις, θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Εάν δεν βγουν τρακτέρ, δεν θα γίνει τίποτα. Μένει να το δούμε λοιπόν, κύριε Λίτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο, παράνομα καύσιμα και βρώμικο χρήμα ρέουν στις αντιλίες των πρατηρίων, τα οποία ελέγχει η Greek Mafia. Εκτιμάται ότι πρόκειται για το 1 δέκατο των πρατηρίων της χώρας, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα συμβόλαια θανάτου. Ήταν το πρωί της 10ης Μαΐου του 2022, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων Θέμη Κιουρτζή. Ο ίδιος τότε δήλωνε πως αιτία της επίθεσης ήταν το ότι ο ίδιος ανέφερε συχνά για τη μαφία του πετρελαίου. Από τότε μέχρι σήμερα, οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίας που έγιναν σε πρατήρια υγρών καυσίμων έφεραν και πάλι στο προσκήνιο το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό δέχτηκα την επίθεση, διότι μεταξύ αυτών που ρωτήθηκαν από την πολιτεία ήμουν και εγώ. Άρα συνεπώς έπρεπε να σταματήσω να μιλάω και μου στάλθηκε ένα μήνυμα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, το κράτος ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Έχει άμεση πληροφόρηση από πάρα πολύ κόσμο. Με απλά λόγια, βρώμικο χρήμα, παράνομα καύσιμα ή πλέον ακόμα και αίμα ρέουν άφθονα στις αντλίες των πρατηρίων, τα οποία ελέγχει η ελληνική μαφία, εκμεταλλευόμενη κενά της νομοθεσίας και την ανεπάρκεια ελέγχων. Τα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας δρούν ανενόχλητα στην αγορά καυσίμων, με την αγορά και τον σύνδεσμο εταιριών εμπορίας πετρελοειδών να φωνάζουν επί χρόνια το βασικό σύστημα ελέγχου της διακίνησης καυσίμων. Το σύστημα εισροών νεκροών είναι εντελώς διάτρητο και αναποτελεσματικό. Δεν είναι μόνο το λαθρέο καύσιμο το πρόβλημα στην αγορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά είναι η καταδιολίωση σήματος εισροών νεκρών και η ηλεκτρονική κλοπή στις αντλίες. Αυτό είναι το μέγιστο, γιατί το κάνουν πάρα πολλοί, ίσως και 1000 πρατήρια στη χώρα μας. Το έχουν σπάσει 4-5 και έχουν διοχετεύσει την εφαρμογή σε αυτούς τους πάρα πολλούς, οι οποίοι ταλαιπωρούν, κλέβουν τον καταναλωτή, τους πρατηριούχους και το δημόσιο. Το οργανωμένο έγκλημα βρήκε έτσι χώρο και τρόπους να ανθίσει, θησαυρίζοντας τόσο από το λαθρεμπόριο και τις νοθείες στα καύσιμα, όσο όμως και από το ξέπλυμα μαύρου και βρώμικου χρήματος, το οποίο γίνεται νομότυπα μέσα από τις βιτρίνες των πρατηρίων. Όπως όλα δείχνουν, το φαινόμενο έχει θεργέψει αντί να μειωθεί, αφού εκτιμάται ότι πάνω από 500 πρατήρια, δηλαδή 1 στα 11 από τα 5.500 πρατήρια που απέμειναν στη χώρα έναντι 8.500 που λειτουργούσαν το 2012, ελέγχονται άμεσα ή έμεσα από την Greek Mafia. Την ίδια στιγμή η αστυνομία ερευνά και εκτελέσει συμβολέων θανάτου όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων που συνδέονται κατά πληροφορίες με τα μέλη που κατηγορούνται για τις ανθρωποκτονίες τριών μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους 7 κατηγορούμενους που πάντως διαφεύγει τη σύλληψη και αναζητείται φέρεται να έχει ανάμειξη σε ανθρωποκτονία που διεπράχθη την 31η Οκτωβρίου του 2023 στην Κύπρο. Πρόκειται για ομογενή από τη Γεωργία, 28 ετών, ο οποίος κατηγορείται από τις ελληνικές αρχές για τους εμπρισμούς ενός βενζινάδικου και ενός παράνομου καπνεργοστασίου στον Ασπρόπυργο τον Ιούνιο. Τα στελέχη των ανθρωποκτονιών βρίσκονται επίσης κοντά στην εξιχνία των δολοφονιών του Γιώργου Μίτσου τον Ιούνιο του 2022 σε πρατήριο ιδιοκτησίας του στη Λεωφόρο Μαραθώνος και πιο πρόσφατα του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη σε βενζινάδικο συμφερόντων του στον Νεοκόσμο. Τις τελευταίες ώρες είμαστε σε μία επαφή με την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει ενημερώσει ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθεί και στη διαλεύκανση της ανθρωποκτονίας του δικού μας εντολέα. Είναι για μας πολύ σημαντικό ότι ξεκαθαρίστηκε αυτή η σκιά που υπήρχε και αποδείχθηκε ότι η δική του δολοφονία ήταν ένα σχέδιο εκτέλεσης το οποίο δεν είχε κίνητρο δική του δολοφονική πράξη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στην έρευνα που θα κάνει. Είμαστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα η οικογένεια θα επιδιώξει μέσω φυσικά της δικαιοσύνης να εκδοθεί μια δικαστική απόφαση η οποία θα δικαιώσει τη μνήμη του γιου και αδερφού του. Αισιοδοξία εκφράζουν τα στελέχη της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την εξιχνία της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, εκφράζοντας μάλιστα την πεποίθηση ότι πίσω από αυτή βρίσκεται η ίδια ομάδα ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που φέρνει να δολοφόνησε τους Γιάννη Καυτούρο, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη.
Ορισμένες πληροφορίες εξάλλου θέλουν τον 44χρονο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση πετρελοειδών να έχει επεκτείνει το τελευταίο διάστημα τις δραστηριότητές του και στον χώρο του τσιγάρου. Εξέλιξη που έφερε και αυτόν αντιμέτωπο με τις κάνες των όπλων των ομογενών. Φόνο εκ προμελέτης δείχνει πιθανότατα η άγρια δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, την ώρα που οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να βρεθούν το κυνηγετικό όπλο και το κινητό του θύματος, ενώ παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο 31χρονος Μπάμπη πυροβολήθηκε μία φορά και από κοντινή απόσταση. Εξελίξεις στις έρευνες για το έγκλημα στο Μεσολόγγι με τη δολοφονία του 31χρονου. Ο Μπάμπης μαρτύρησε με τις συνθήκες του φωνικού να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Το φυσίγγιο που βρέθηκε την 3η 23 Ιανουαρίου αλλά και οι δύο κυνηγητικές καραμπίνες του 50χρονου θα αποσταλούν σε εργαστήριο στην Αθήνα για βαλιστική εξέταση. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν αποκλείουν τίποτα για το έγκλημα στο Μεσολόγγι, ακόμα και το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε την καραμπίνα του νεαρού για να τον τραυματίσει θανάσιμα και συνέχεια να τον πετάξει στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός μετά από 18 ολόκληρες μέρες. Μετά την ανέβρεση του πτώματος του άτυχου νεαρού, συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο όπου βρέθηκε η σωρός, για να βρεθεί και το όπλο με το οποίο έχει διαπραχθεί αυτή η ανθρωποκτονία, αλλά και το κινητό του τηλέφωνο του θύματος που δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η ανέβρεσή του. Αναμένουμε φυσικά την ιατροδικαστική εξέταση της σωρού και την έκθεση του ιατροδικαστή, η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα σε αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στην ανάκριση. Ανάλογα με τις εντολές του αρμόδιου ανακριτή θα κινηθεί και η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος συνεργός του δράστη, του φερόμενου δράστη, όπως και το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να γνώριζε κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα αποτελέσματα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τη σωρό του θύματος θα μας δώσουν απαντήσεις ή κάποιες απαντήσεις ακόμη και γι' αυτό. Στην περιοχή θα μεταβούν αρκαλιευτές του στρατού με ένα ειδικό μηχάνημα που έχει ενσωματωμένο μαγνήτη ανέλκυση μεταλλικών αντικειμένων. Θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν την καραμπίνα του θύματος ή και άλλα φυσίγγια που είχε στην κατοχή του ο νεαρός κυνηγός. Έχει ζητηθεί η συνδρομή και ήδη επιχειρούν στο σημείο αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού για να μας βοηθήσει στον εντοπισμό του όπλου του άτυχου νεαρού και του όπλου της ανθρωποκτονίας, αν πρόκειται για το ίδιο. Ο 50χρονος Κρεοπόλης δεν έχει μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα, καθώς πρόκειται να οδηγηθεί εκ νέου κάποια στιγμή στον ανακριτή Μεσολογγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος που βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιανουαρίου στα κρατητήρια της Πάτρας είπε στους αστυνομικούς που τον ρώτησαν για την υπόθεση: «Έχω καθαρά χέρια. Δεν έκανα εγώ το έγκλημα». Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε πως βρέθηκε τη μοιραία βραδιά στην περιοχή που εντοπίστηκε το πτώμα του 31χρονου μαζί με τον Μπάμπη. Η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου με το όνομα Echo υπήρξε ο καταλυτικός παράγοντας στην ανέβρεση της σωρού του 31χρονου, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής του. Μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων και έρευνας της Anubis Cold Case K9, Ευάγγελος Αλεξανδρής, ανέφερε σχετικά με το πώς κατάφεραν να εντοπίσουν τη σωρό. Κληθήκαμε μετά από έγγραφο αίτημα των συγγενών στην εισαγγελία. Ορίστηκα πραγματογνώμονας για τη διερεύνηση της σωρού του αγνοούμενου και μετά από διενέργεια ερευνών την Κυριακή και τη Δευτέρα εντοπίσαμε τη σωρό του αγνοούμενου πλησίων της Εκκλησίας Ευαγγελίστριας. Στο σύνολο που έχει γράψει η συσκευή μου είναι περίπου στα 6 ώρες και κάποια λεπτά και 6 ώρες και 40 λεπτά και το σύνολο της που κάναμε και την ανάλυση δεδομένων μας πήρε περίπου από το Σάββατο που ξεκινήσαμε και ήρθαμε και παραλάβαμε κομμάτι της δικογραφίας για να μελετήσουμε, συν ό,τι άλλη πληροφορία μας έδινε η Ελλάς που βρισκόταν συνέχεια μαζί μας. Το τοποθέτησα, τον έβαλα στον τομέα που ήταν να ερευνήσουμε και το βρήκε περίπου μετά από ένα τετάρτο από την έναρξη της έρευνας. Να σημειωθεί πως οι έρευνες συνεχίζονται καθώς δεν αποκλείεται η πιθανότητα και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ έμφαση δίνεται στο να βρεθεί το κίνητρο και γι' αυτό. Εκτός των άλλων, αναζητούνται και μαρτυρίες.
Στη Θεσσαλονίκη, ληστεία με μαχαίρι σημειώθηκε χτες το βράδυ σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της εξοχής. Η Βαρκινά Τηλεόραση εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη. Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα καφέ ψηλικών στην περιοχή εξοχής Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Έγινε ένοπλη ληστεία με μαχαίρι στο κοίτανο ο σύζυγός μου έτυχε να είναι, 10:30 το βράδυ. Μπήκε με μαχαίρι, τον απείλησε, ο άντρας μου φυσικά ήταν ψύχρεμος, δεν έκανε κίνηση, πήρε το ταμείο και έφυγε σαν κύριος. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η Βεργίνα Τηλεόραση, ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά του και κρατώντας μαχαίρι μπαίνει στις 10:30 το βράδυ στο κατάστημα ψηλικών επί της οδού Αγίου Στεφάνου και αρπάζει λεφτά από το ταμείο, ενώ παράλληλα απειλεί τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Πήρε ένα ποσό, υπολογίζουμε γύρω στα 700-800 ευρώ. Δεν ξέρω ακριβώς, ελληνικά πρέπει να μιλούσε, έτσι μου είπε ο σύζυγος, ότι κάτι που μίλησε εκείνη την ώρα. Κατάλαβα ότι μιλάει ελληνικά. Ήταν λίγο τρομαγμένος, φοβισμένος ο ληστής, δηλαδή έκανε λίγο κάποιες απότομες κινήσεις. Αλλά τουλάχιστον δεν πείραξε, δεν έγινε κάτι και ευτυχώς δεν υπήρχε κι άλλος πελάτης μέσα στο μαγαζί και δεν έχουμε σοβαρό επεισόδιο. Το υλικό από τις κάμερες βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών που το αναλύουν, ενώ έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουν χέρια τα ακίνητα στη Χαλκιδική με ποσοστό άνω του 50% να πωλούνται σε ξένους. Οι Βούλγαροι είναι στην πρώτη θέση της λίστας των αγοραστών, ενώ ακολουθούν οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι. Σε χέρια ξένων περνάει ποσοστό άνω του 50% των ακινήτων που πωλούνται στον ομό Χαλκιδικής, με τους Βούλγαρους να κατατάσσονται πρώτοι στη λίστα των αγοραστών και να ακολουθούν Σέρβοι, Ρουμάνοι αλλά και Ισραηλινοί. Ενώ οι Γερμανοί, ενδιαφερόμενοι, είναι κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για αγορά μικρής εξοχικής κατοικίας χαμηλού προϋπολογισμού. Αυτά επεσήμανε ο μεσίτης κύριος Γιώργος Τσιγαράς, η εταιρεία του οποίου ασχολείται με τις πωλήσεις κατοικιών στη Χαλκιδική. Όπως εξήγησε από τους ξένους αγοραστές ακινήτων στη Χαλκιδική, οι Βούλγαροι είναι αυτοί που δαπανούν τα υψηλότερα ποσά, ενώ στον αντίποδα οι Ισραηλινοί έρχονται ως επενδυτές φθηνών ακινήτων με στόχο να τα αναβαθμίσουν και να τα μεταπουλήσουν μετά σε υψηλότερη τιμή. Την ίδια στιγμή κοιτούν και ξενοδοχειακές μονάδες προς πώληση, αρκεί να πρόκειται για κάποια ευκαιρία. Πάντως, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στην περιοχή της Χαλκιδικής εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε οικιστικά project και υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ το 10 με 15% των ζητήσεων αφορά αγορά οικοπαίδου. Σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον των Σέρβων, ο κ. Τσιγαράς τόνισε ότι επιδιώκουν να αγοράζουν κατά κύριο λόγο μικρές κατοικίες με τα ποσά που διαθέτουν να κυμαίνονται από 60 ως 70.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα κινούνται και οι αγοραστές από τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Βούλγαροι και Ρουμάνοι επενδυτές με ποσοστό 60 ως 70% αυτών αναζητούν κατοικίες μέχρι 150.000 ευρώ, ενώ το 12 με 15% αναζητά κατοικίες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό προτίθεται να δαπανίσει μέχρι και 500.000 ευρώ. Πάντως δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου οι ζητήσεις τους δεν έχουν χρηματική οροφή, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 18 ανθρώπων στις περιοχές, κυρίως του Κιέβου και του Χαρκόβου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι ξεκινούν να στρέφουν την πλάτη στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 130 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που είχαν στόχο το Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τις τελευταίες εβδομάδες το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται ότι πολλαπλασιάζουν τα πλήγματα στις ζώνες αμάχων με μερικές φορές πολύ βαρύ απολογισμό, ενώ η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει σχεδόν παγωμένη. Περισσότερες από 200 τοποθεσίες επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων 139 κατοικιών. 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δέχτηκαν ιατρική φροντίδα. Δυστυχώς, 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Το Κρεμλίνο στο μεταξύ υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να στρέφουν την πλάτη στην Ουκρανία τη στιγμή που η συνέχιση παροχής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο προκαλεί εσωτερικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται καλά ότι πέταξαν τα λεφτά τους από το παράθυρο, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος και για τις διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στις ΗΠΑ της Αμερικής, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι μπλοκάρουν μια σημαντική οικονομική βοήθεια που προορίζεται για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν λαμβάνει πλέον χρήματα, δεν υπάρχουν αρκετές οβίδες για αυτόν στο εξωτερικό και έχει προβλήματα στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Δεν υπάρχουν επεισόδια, όπως έγινε γνωστό, από την συντριβή του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους που κατέπεσε το πρωί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 74 άτομα, μεταξύ των οποίων 65 Ουκρανοί εχμάλωτοι. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε το καθεστώς του Κιέβου για την κατάρριψη του αεροσκάφους, με τον πρόεδρο της Ρωσικής Δούμας να δηλώνει ότι σκότωσαν τους δικούς τους στρατιώτες. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία, καθώς ένα στρατιωτικό αεροσκάφος με 65 επιβάτες έχει συντριβεί στο Μπέλγκοροντ. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται καρέ-καρέ η πτώση του αεροσκάφους που φέρνεται να παίρνει κλίση προς το έδαφος και να συνετρίβεται στο έδαφος της Ρωσίας σε κλάσματα δευτερολέπτου, με ένα πυκνό σύννεφο φωτιάς και καπνού να το τυλίγει. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να προηγήθηκε τη βουτιά του στρατιωτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, στο αεροσκάφος επέβαιναν 65 άτομα, εχμάλωτοι στρατιώτες του Ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ εν ώψη ανταλλαγής εχμαλώτων, 6 μέλη του πληρώματος και 3 συνοδοί. Το αεροπλάνο, για άγνωστο λόγο, έχασε ύψος και συνετρίβει, με αποτέλεσμα το 72 τόνων αεροσκάφος να μετατραπεί σε μία μπάλα φωτιάς. Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με ρήψεις πυράβλων από τον Ουκρανικό στρατό, με τελευταία μια πυραυλική επίθεση που προκάλεσε το θάνατο 25 ανθρώπων. Ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Ουκρανίας, Άντων Γερασέγκο, μετέδωσε ένα βίντεο στο X, πρώην Twitter, και ανέφερε, επικαλούμενος ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ότι και οι 63 επιβάτες είναι νεκροί. Όμως λίγη ώρα μετά διέγραψε την ανάρτησή του. Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι είναι αδιευκρίνιστο το συμβάν, σημειώθηκε στην περιοχή Κοροσάνσκι της περιφέρειας, βορειοανατολικά της πόλης Μπέλγκοροντ, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί στο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ερευνητές και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη φέρεται να είναι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο της Γάζας. Το σχέδιο, ωστόσο, καθυστερεί λόγω διαφωνιών μεταξύ τους σχετικά με το πώς θα τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στον Παλαιστινιακό θύλακα. Κοντά σε συμφωνία φαίνεται πως είναι το Ισραήλ και η Χαμάς για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε γενικές γραμμές επί της αρχής για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων φυλακισμένων. Το σχέδιο, ωστόσο, καθυστερεί λόγω διαφωνιών μεταξύ τους σχετικά με το πώς θα τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι εντατικές προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Κατάρ, της Ουάσιγκτον και της Αιγύπτου τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώθηκαν σε μια σταδιακή προσέγγιση για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, με αντάλλαγμα τη διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων αλλά και περισσότερη βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ φέρεται επίσης ότι κατέθεσε πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Αιγυπτιακή πηγή υποστήριξε πάντως ότι η Χαμάς απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, που επικαλείται Αιγύπτιους μεσολαβητές, η Χαμάς είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατά, με αντάλλαγμα παύση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων φυλακισμένων. Εκπρόσωποι της Χαμάς δήλωσαν διατεθειμένοι να συζητήσουν την απελευθέρωση των γυναικών και των παιδιών, ενώ από την πλευρά τους Αιγύπτιοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα στις θέσεις των δύο πλευρών δεν αποκλείεται να καταλήξει σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, στη Γάζα παραμένουν 132 όμηροι, όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί, επομένως ζωντανοί είναι 104. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Θα επικρατήσει παγετός και περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και αρκετό κρύο νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βερκίνα Τηλεόρασης. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.